Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς που εξελίσσεται από χθε. Οι αναζωπηρώσεις και οι κυλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες αιστείες που εξαπλώνονται αστραπία υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρού ανέμους. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμει πυρόσβεση αντιμετωπίζουν μέτωπα, σενταού πεντέλη, παλιά και νέα πεντέλη, μαραθώνα προγραμματικό, διόνυσο και πάτημα βρυλισίων, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε Αφίδνες και καλέντζι. Επιχειρούν 702 πυροσβέστε με 27 ομάδε δασοκομάντο, 119 οχήματα και εθελοντέ με τη συνδρομή όλων των φορέων πολιτική προστασία. Από αέρος, επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα. 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία για το συντονισμό τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά λόγω της διασποράς τους, αλλά και των πυκνών καπνών. Έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυση των κατοίκων από τους οικισμούς, νέας και παλιάς πεντέλης, πάτημα χαλανδρίου, πάτημα βρυλισίων, κρασά άνω βρυλισίων, καθώς και από διόνυσο και Καλέτζη μαραθώνα προς ασφαλή κατεύθυνση. Νωρίτερα εκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισίων Αμαλία Φλέμιγκ και οι ασθενείς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παμακάριστος. Στο αίτημα της χώρας μας μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής από χθε το απόγευμα προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτική Προστασία ανταποκρίθηκαν. Η Γαλλία με την αποστολή ενό ελικοπτέρου που αναμένεται να φτάσει σήμερα. Η Ιταλία με την αποστολή δύο αεροσκαφών που αναμένεται να φτάσουν αύριο. Και η Τσεχία με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα εννέα εδροφόρα που αναμένονται να φτάσουν αύριο. Επίση, αναμένεται η οριστικοποίηση τη συνδρομή από Ισπανία και Τουρκία. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει η επόμενη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.